Το έχω βάλει σε οριζόντια διάταξη στο κινητό. Περιμένω να ακουστεί και η ειδοποίηση. Να το ακούσετε και τώρα και η ειδοποίηση. Λοιπόν, είμαστε live, εκπέμπουμε live. Ένα ακόμα live εδώ στο κανάλι Born to Travel. Νίκος Γεωργόπουλος. Θα το βάλω και εδώ πέρα στην οθόνη μου, στο μεγάλο του υπολογιστή. Θα του κάνω μια ανανέωση γιατί θέλω να αλλάξω το thumbnail στο live. Ωραία. Το κάνουμε λοιπόν και ένα edit. Θα του αλλάξω τη φωτογραφία που έχει μπροστά. Τώρα γίνονται όλα live εδώ και τώρα. Έχω no copyright sound από πίσω. Ψάχνω εδώ τη φωτογραφία, ωραία τη βάζω. Άλλαξα το thumbnail τώρα. Κάνουμε και save. Είναι το thumbnail του βίντεο που θα βλέπεις στο live πριν μπεις και μετά όταν θα μείνει απλά βίντεο, απλό βίντεο δηλαδή στο κανάλι. Θα είναι αυτό. Λοιπόν, περιμένω τώρα να μπει ο κόσμος. Τελείωσα προγραμμάτιση, τα έκανα live. Και πατάμε εδώ πέρα προβολή στο YouTube. Ωραία. Βλέπω και εγώ τώρα το πρόσωπό μου εδώ πέρα. Χαμηλώνω από εδώ τη φωνή. Ωραία, έχουμε ένα like. Έλα, κάποιος μπήκε. Λοιπόν, κάνουμε live εδώ. Ξαναγυρίσαμε στα μεσημεριανά live τα καθημερινά, τις καθημερινές μέρες. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Τέτοια. Τι κάνουμε, άντε μπείτε μέσα, πατήστε κανένα like να δούμε. Έχω να σου πω νέα γι' αυτό, είναι τα νέα της ημέρας. Θα μου πεις τα νέα σου, πιστεύω να έχεις φάει. Καλή χώνεψη. Και κάτσε τώρα εδώ και παρακολούθησέ με εμένα τώρα. Έλα τρία like. Έλα ρε γάματα. Λοιπόν, διάλεξα την κατάλληλη ώρα να κάνω live. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:30 το μεσημέρι. Τέσσερα like, τέσσερα like από τα βάσανα μετά που ξεκίνησε το live, τέσσερα like. Είναι η ώρα σου ρε παγάσα, είναι η ώρα σας λοιπόν, εδώ και εγώ εδώ. Μόλις μπήκα από δύο βίντεο, μόλις μπήκα από δύο βίντεο, να την GoPro, δεν έχω βγάλει ακόμα τα αρχεία μέσα από την κάρτα. Καλή χώνεψη και σε εσένα Νικόλα, εγώ ακόμα δεν έχω φάει, εγώ στον αγώνα εδώ στο βεροκάμα, θα ήμουν να κάνω live και να φάω μετά, για να είναι καθαρά τα δόντια μου, ξέρω εγώ, να βγω στο γυαλί, να με δύο κόσμους, γάμω τα βάσανα. Γάμω τα βάσανα, εγώ δεν έχω φάει ακόμα. Εντάξει, πλάκα κάνω που λέω στον αγώνα εδώ. Λοιπόν, θα σου δείξω τώρα πώς κάνουμε live, κοίτα εδώ, βλέπεις. Είμαστε εδώ. Εδώ στον υπολογιστή βλέπω το δικό μου το live από πίσω. Έχω στην κάμερα την GoPro το κινητό σε οριζόντια διάταξη. Και απλά κάνω live. Άμα θέλω, το στείνω και εδώ πέρα δηλαδή. Το κάνω και λίγο έτσι προς τα πίσω το κινητό. Και το στείνω και εδώ. Έτσι δίπλα στον υπολογιστή. Και ρώτησέ με ό,τι θέλεις. Εδώ πέρα είμαστε. GoPro, λοιπόν, πήγα με την GoPro αυτό σήμερα και έγραψα δύο βίντεο. Ένα με το Malaguti Spectra 125GP και ένα με το αμάξι Renault 19. Τράβηξα δύο ταινίες, τις έχω ακόμα μέσα στην κάρτα. Είπα να ρίξω και ένα live αφού σας αρέσει πολύ. Και μετά, αφού το κλείσω το live, φάω κιόλας. Θα πάω να ανεβάσω με το Malaguti που έκανα motovlog μέσα στην Πάτρα. Και μετά έκανα και autovlog με το αυτοκίνητο με το Renault 19. Έχω δύο ταινίες που μετά θα παίξουν και οι δύο σήμερα. Ανά πάσα στιγμή είμαι εδώ, είμαι και στο chat εδώ. Υγεία τρως, καλή χώνευση λέγεις εσένα Νικόλα. Είμαι ανά πάσα στιγμή να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην Ιαπωνία. Στην Τζουρούκα της Ιαπωνίας. Το καράβι έχει φτάσει απ' έξω, κάνει γύρω γύρω εκεί πέρα βόλτες. Δεν μπορεί να ρίξει άγκυρα γιατί είναι βαθιά εκεί πέρα έξω από την ακτή. Και περιμένει. Περιμένει, αν το δω εγώ ότι μετακινηθεί από εκείνο το μέρος και πάει προς τον κόλπο μέσα να ρίξει άγκυρα, σημαίνει είναι το επόμενο για να μπει στο λιμάνι και θα με πάρει η εταιρεία τηλέφωνο να μου πει: μπορεί να γίνει και αύριο αυτό, μπορεί να γίνει και την Παρασκευή 22 του μήνα, μπορεί να γίνει την άλλη Παρασκευή 28 του μήνα. Και θα κλείσω και τα τρία οχήματα και θα πάρω βαλίτσες και θα πάρω την κάμερα και την GoPro και θα κάνω βίντεο ότι ταξιδεύω προς την Ιαπωνία που λέει Part 2. Ο δρόμος προς την Ιαπωνία, Part 2. Λοιπόν, κάνουμε ένα refresh. Να δω εγώ εδώ πέρα το live μου, να δω και εγώ το live εδώ πέρα το δικό μου. Αν δεις τώρα πώς γίνεται το live, είναι πραγματικά μεγάλη φάση. Κάτσε να το πάρω λίγο το κινητό μαζί. Θα σε πάω στον καθρέφτη λίγο. Εδώ πέρα είναι το live. Και απλά θα σε πάω σε ένα καθρέφτη να δεις πώς κάνω live εδώ πέρα. Βλέπεις, να δω το κινητό, το κρατάω εγώ εδώ πέρα σε ένα τρίποδο. Και θα το ξαναστήσω τώρα εγώ εδώ πέρα. Από εδώ ξέρεις είναι το δωμάτιό μου όπως τα δείχνω πάντα. Πάμε λοιπόν να κάτσουμε στον υπολογιστή να τα πούμε από τον υπολογιστή. Εδώ τα νέα μου.
Το έχω στήσει τώρα εδώ πέρα. Απλά θα σηκώσω ξανά λίγο την κάμερα έτσι. Έτσι λίγο εκεί. Και είμαστε κομπλέ. Να φαίνεται πίσω το Born to Travel. Λοιπόν, με βλέπουν τώρα 4 άτομα. Okay. Λοιπόν, έχουμε 20 Μαρτίου του 2024. Είναι 2.30 το μεσημέρι. Άντε να κάνουμε 2.30-3.30 μία ώρα live. Και να σου πω τα νέα μου. Να πάω στιγμή λοιπόν. Ο Άλεξ μπήκε, πάμε γάμο τα βάσανα. Γεια σου ρε Άλεξ, πάμε γάμο τα βάσανα. Γεια σου Άλεξ, να σου δείξω και σένα. Έχω στην κάμερα εδώ πέρα δύο αρχεία. Τράβηξα τώρα Μαλαγκούτη βόλτα και Renault 19 βόλτα. Κλείνει το live και μετά πάω και τα κάνω edit. Και θα παίξουν δύο βίντεο σήμερα. Αυτά. Έρχεται ο καιρό σιγά σιγά να πάρω στιγμή. Πρέπει να παρκάρω ρε γάμο. Το περιμένω να με πάρουν τηλέφωνο. Στην Ιαπωνία. Θα δει βίντεο από την Ιαπωνία. Αυτά. Γεια σου αδερφέ σύντροχε Enzo Rider. Πρώτη φορά βλέπω τον Enzo Rider να γράφει σχόλιο. Καλώς ήρθες Enzo Rider στο κανάλι να γράφει στο live από κάτω. Λοιπόν, αέρε το κινητό τι ωραίο που είναι οριζόντιο. Τα πιάνει όλα ρε γάματα. Βλέπεις πίσω μπαλκόνι φάτσα κάρτα. Τα βλέπεις όλα πίσω. Τα βλέπεις όλα πίσω γάματα βάσανε. Τα βλέπεις εδώ, Minecraft GTA 6, έρχεται έτσι, έρχεται GTA 6, έσαι ένα χρόνο, το 2025. Βλέπεις από πίσω Born to Travel, γεννήθηκα για να ταξιδεύω. Βλέπεις τίποτα, δεν θεωρείται δεδομένο, τα πάντα είναι υποσυζήτηση απάνω εκεί πέρα, το μεγάλο το σλόγγαν αυτό που με έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που είμαι σήμερα, την επιτυχημένη κατάσταση, πιστεύω, έτσι θέλω να πιστεύω, είναι το σλόγγαν όπου... από 18 χρονών το πιστεύω, δεν το είπε ο Σοφοκλής, δεν το είπε ο Ιπποκράτης, δεν το είπε ο, ξέρω, ο Αισχύλος, κανένας, εγώ το είπα και με αυτό πορεύομαι. Σε ακολουθώ και σε ζηλεύω και εύχομαι να πάμε ταξιδάκι μαζί μια μέρα, να είσαι καλά. Enzo Rider, λογικά και εσύ μου το vlogger είσαι, πρέπει να σου έχω κάνει εγγραφή. 6 παρακολουθούνε. Πείτε κανένα σχόλιο. Νάτος και λέω ο κύριος Κώστας δεν θα μπει, μου έγραψε πάλι μια παράγραφο τέτοια. Πήρε το πρώτο live από εμένα σχεδόν αστραπιαία. Κάτσε να το διαβάσω από εκεί στο άλλο. Κοίταξε να σου ρίξω λίγο εδώ να δεις. Βλέπεις εδώ τα σχόλια όλα εδώ. Πήρε το πρώτο like, λέει, από εμένα σχεδόν αστραπιαία από την ειδοποίηση λόγω εκεκταμένων σπιτικών υποχρεώσεων. Θα σε απολαύσω αργότερα. Βουρ στο μπατσά, Κώστας. Okay, ο κύριος Κώστας με αγαπάει πολύ, δικά μου γράφει κάτι σχόλια. Έπεσε λίγο το κινητό γιατί το έχω τη βάση λίγο λασκαρισμένη και πέφτει. Μου γράφει σχόλια, παραγράφους, σελίδες, ολόκληρα δηλαδή στα σχόλια. Είναι απίστευτο. Εν τω μεταξύ κάνω έτσι και μετά βλέπω εδώ στις οθόνες τις άλλες που κάνω έτσι με λίγο καθυστέρηση και γελάω ρε γαμώτα μάσα. Αυτό. 7 άτομα, 7 like. Πάμε καλά ρε γαμώτα μάσα. Πάμε καλά. Καβασάκι versus 1000. Μαλαγκουτάρα, Renault 19, gaming, με το επάγγελμά μου και με το Plotagon γάμο τα βάσα, να σας άρεσε το βίντεο με το Plotagon. Λοιπόν, 6 περιεχόμενα στο κανάλι, 6 περιεχόμενα στο κανάλι, με τα μηχανάκια έτσι, Καβεστάκι versus 1000, Μαλαγκούτη Spectre 125GP, με το αυτοκίνητο, με το gaming που παίζω βιντεοπαιχνίδια, με τη δουλειά μου, που δείχνουν για τους μηχανικούς εμπορικοναυτικού, αλλά από εδώ και πέρα στη δουλειά μου λέω να βάλω και που θα πηγαίνω πραγματικά στην Ιαπωνία να το δείξω μπλοκ, δηλαδή κανονικό. Και το έκτο είναι το Plotagon. Το Plotagon είναι μια επίδειξη edit, γιατί το Plotagon είναι να το κάνεις πρώτα σε κινούμενο σχέδιο, να βάλεις τη φωνή σου. Και τα πιο δύσκολα edit που έχω κάνει είναι που είναι gameplay, που παίζω το παιχνίδι και ταυτόχρονα κάτω στη δεξιά γωνία έχω και Plotagon σε transparent που είμαι εγώ στην καρέκλα, σε Plotagon φάση στην καρέκλα με τα ακουστικά. Και βγαίνει τίποτα από το YouTube. Βγαίνει τώρα 100 ευρώ το μήνα. Αυτό βγαίνει τώρα 100 ευρώ το μήνα. Κάτσα να γυρίσω εγώ λίγο live. Το ξαναβάζω εγώ από εδώ. Το στείνω, το τρίποδο. Με βλέπεις, θα κατεβάσω λίγο την καρέκλα. Είδα, την κατέβασα. Ορίστε και με βλέπεις και εμένα τώρα εδώ ζωντανά. Θα αλλάξω εδώ, θα πάμε λίγο στα στατιστικά. Και θέλω να δω αυτή τη στιγμή αν ανεβαίνει ο αριθμός των συνδρομητών. Αυτό θέλω να δω, το πάω σε μία νέα... Να το, ένας συνδρομητής! Πάμε εδώ. Τώρα θα δεις εδώ, να το 1796, μπορούμε να κάνουμε και λίγο πιο μεγάλο να το βλέπουμε. Είναι ζωντανός ο αριθμός των συνδρομητών. Πατήστε αυτό να το πάμε 1796,
να το πω πάρα κατεβαίνουν, παίζετε με τα νούμερα τώρα, να το πάμε 1800, 1795, 1800 κλείνουμε live, μπορεί να πάρει και μέχρι το βράδυ. Να σου δείξω εδώ, βλέπεις, έλα βάλε 5 απάνω και πάμε. Λοιπόν, πείτε μου τα νέα από κάτω. Να το, μπράβο, κάποιος παίζει με τον αριθμό. Πάμε λίγο τώρα ξανά εδώ να πω στο chat μου. Πόσο πληρώνουν τα view? Τα view είμαι τώρα 0,81. Οι υπόλοιποι μπορεί να μην είστε YouTuber αυτή τη στιγμή στο chat και δεν μπορείτε να καταλάβετε μάλλον τι ρωτάει ο κύριος. Σημαίνει ότι 0,81 που είμαι στα RPM σημαίνει views per million, per mile, per χίλια. Δηλαδή σε κάθε χίλιες προβολές έχω 0,81 ευρώ. Οπότε κάθε μέρα εγώ καθαρίζω γύρω στις 20.000 προβολές. 20.000 σημαίνει 20 χιλιάρικα προβολές, άρα 20 επί 0,81. Άρα άμα το κάνουμε δηλαδή είναι γύρω στα 20, ξέρω εγώ, 20 επί 0,81, 1,6, 20 επί 0,81, κάτσε να το βάλουμε. Όχι τόσο πολύ, 16. 16 ευρώ τη μέρα, 16 ευρώ τη μέρα, νομίζω 1,6 επί 30. 486 το μήνα βγάζω τώρα με το κανάλι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, αλλά καμιά φορά δεν είναι 20.000, γι' αυτό καμιά φορά είναι 10.000. Εντάξει, τώρα αυτά είναι τα στατιστικά του καναλιού, τέλος πάντων εδώ πέρα. Τι άλλο να πούμε. Αυτή τη στιγμή έχω 10.000 προβολές. Έχουμε πέσει, να το λίγο, 10.000 προβολές, αλλά είναι τις δύο μέρες. 1.797 συνδρομητές, οκ. Okay. Οπότε εκεί πέρα είναι 100 ευρώ το μήνα είναι. Ωραία. Αλλά εντάξει, πολλή δουλειά για το τίποτα, δηλαδή πιο πολύ για το χόμπι μου, για το πάθος μου και κάτσε, πρέπει να γυρίζω στο chat συνέχεια γιατί κάποιος μπορεί να μου γράψει εδώ. Okay. Και αυτά που λένε τα 13-18 ευρώ, τα 1000, τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Αυτό πάει με RPM, δηλαδή views per mile. 1000. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στα 0,81 λεπτά. Αυτό ξέρω να σου απαντήσω. Δηλαδή κάθε μέρα εγώ έχω 10.000 προβολές. Σημαίνει γενικά από όχι από short έτσι και από live. Αυτά είναι ξεχωριστά. 10.000 προβολές από τα μεγάλα, τα κανονικά, τα βίντεο, τα μακριά. Που είναι τα μακρινά δηλαδή, τα long. Τα οριζόντια που είναι και τα long, όχι short. Αυτά αν έχω ας πούμε 10.000 προβολές τη μέρα, είναι 10.000. Άρα 10 επί 0,81. 8,1 δηλαδή, 8 ευρώ τη μέρα είμαι, 3,8, 24, είμαι 240 ευρώ το μήνα. Αυτό, από το κανάλι, ας πούμε. Ωραία. Μου αρέσει πιο πολύ το live να είναι από εδώ, έτσι, 9 άτομα τώρα βλέπουν, 7 like, παρά να το έχω εκεί στον υπολογιστή, αλλά και από εδώ μου αρέσει, γιατί καμιά φορά θέλω να σου δείξω κάτι εδώ, κάποια πράγματα, γι' αυτό καλύτερα να το έχω πάνω στο κρεβάτι από εδώ, για να βλέπεις και εμένα και το live, γιατί θέλω να σου δείξω φωτογραφίες διάφορες. Όπως για παράδειγμα να σου δείξω εδώ μερικές φωτογραφίες που θέλω να σου δείχνω ή να σου δείξω οτιδήποτε ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε όλα αυτά όσο με ακολουθείτε από το Versys 1000. Εδώ είναι κάτι επίσης φωτογραφίες με το Kawasaki Versys το 300 ήθελα να πω. Και οτιδήποτε μπορεί θέλω να σου δείξω τα νέα ξέρω εγώ, οτιδήποτε έχω προγραμματίσει. Γι' αυτό θα σου έχω πίσω τους υπολογιστές. Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρά να το έχω ξέρω εγώ στην από εδώ μεριά έτσι. Γιατί μπορώ να το έχω και έτσι από θέλω από εδώ. Έτσι εκεί πέρα και να σηκώσω και λίγο την καρέκλα ξανά. Έτσι εκεί να με βλέπεις τώρα. Και από τα δύο είναι ωραία. Έτσι είναι εδώ για να βλέπεις πίσω ξέρω εγώ το live. Και εγώ θα βάλω βέβαια το chat εδώ. Το live για να βλέπω. Α, καλησπέρα. Α, από την Κρήτη. Κάτσε να το βάλω λίγο έτσι για να το βλέπω εκεί. Θα έρθει στην Αθήνα να κάνουμε καμία μηχανάδα μαζί. Πάντα ήθελα να ανέβω σε μια μηχανή σαν τη δικιά σου. Θα έρθω. Βασικά νόμιζα ότι το Σύσφους ότι ήταν από την Κρήτη, νόμιζα αυτός ο λογαριασμός. Νικόλας Καρδέλης, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Α, από Θεσσαλονίκη σε Νικόλα. Οκ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ποιος μπήκε? Α, ο Σπύρος, ο κόλλος μας ο φίλος. Μπήκε λοιπόν τώρα, μεγάλη στιγμή, μπήκε ένας επόπτης. Επόπτης, μπήκε ο Σπύρος, ο Γεωργάτος. Μπήκε ο DJ Άγιος που έχουμε κάνει δύο βίντεο μαζί, τον έχω βάλει πίσω στη θέση, στο Kawasaki Versys 1000. Και έχουμε κάνει και μαζί καφέ στο I Love Cafe. Γεια σου Σπύρο, καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα, καλησπέρα. Από τους πολύ καλούς φίλους και συνδρομητές στο κανάλι. Εδώ πέρα είμαστε λοιπόν, ξαναστίζουμε λίγο την κάμερα έτσι.
Εκεί βλέπω και το chat, γιατί το πιάνει το κινητό τώρα αρκετό χώρο. Τώρα είμαστε κομπλέ. Okay. Έχει χάσει ίντερνετ σύνδεση ο υπολογιστής ο μεγάλος πίσω αυτή τη στιγμή. Εδώ είμαι. Πολύ ωραία, δεν ένιωσα τίποτα τις προάλλες. Ναι. Ναι, αφού είναι μηχανάρα, τι να νιώσεις. Α, ξανασυνδέθηκε ο υπολογιστής πίσω, οκ, okay, όλα καλά. Σπύρο, σήμερα πήγα, έκανα δύο βίντεο και σε όλο τον κόσμο τους κινδύνους που μπήκανε με την GoPro. Τράβηξα μαλακούδι Spectre 125GP, motovlog και με το Renault 19, το αυτοκίνητο. Ναι, το είδα αυτό που μου έστειλες πριν. Βασικά, πολλοί μου στέλνουν διάφορα, είμαι ταυτόχρονα Facebook, YouTube, Instagram, TikTok και γίνεται χαμός. Προσπαθώ να απαντάω στα μηνύματα όλα. Όλα τα καλά έρχονται τώρα. Τελευταίες βόλτες με το Kawasaki Versys 1000. Να πάει στιγμή που να με καλέσουν να φύγω για Ιαπωνία. Με ρωτάει κάποιος συνδρομητής, Νίκος Καρδέλης, ναι, τι gaming laptop έχεις. Έχω τις MSI. Καλύτερα να το γυρίσω για να σας το δείξω και αυτά. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε live. Βλέπεις MSI λέει εδώ. Θα πάω κοντά να το δεις. MSI Gaming Laptop, το GP63 Leopard 8 Ρο Εψιλόν. Είναι με την κάρτα γραφικών, την GTX. Τότε που το πήρα αυτό εγώ το laptop το 2019 και είχα gaming κανάλι, που ήταν η καρδιά του καναλιού αυτό το gaming κανάλι, το gaming laptop, με την GTX, τη 1060, 6GB, ήταν φωτιά για λάβρα, που και τώρα ακόμα παίζει GTA 5, παίζει τα πάντα. Μετά βγήκανε όμως οι 260 και μετά βγήκανε οι 360, 3060 δηλαδή, πώς το λένε, ναι, η GTX. Εγώ είμαι με αυτήν τώρα, αλλά μια χαρά την κάνει τη δουλειά του και έχω βέβαια και ένα gaming κινητό. Κάτσε να ξαναστήσουμε λίγο εδώ πέρα στο κρεβάτι πάνω. Έτσι, εκεί πέρα να με βλέπετε. 11 με βλέπετε. Καλησπέρα για τους καινούριους, 11 με βλέπετε, 8 live αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, Νικόλα, λοιπόν, gaming είναι το laptop. Είναι η καρδιά του καναλιού, γίνονται τα edit όλα εδώ πέρα, πολύ δυνατό. Το έχω πήρα από το Longview, από την πόλη Longview, στην πολιτεία Oregon, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήμουνα σε ένα ποτάμι, μέσα στο ποτάμι Columbia. Άμα γράψετε στο Google Maps ποταμός Columbia, είναι όπως βλέπεις στις Ηνωμένες Πολιτείες στο χάρτη αριστερά. Εκεί που είναι δηλαδή το Los Angeles, από αυτή τη μεριά υπάρχει μια πολιτεία από πάνω που λέγεται Oregon. Και ένα μεγάλο ποτάμι που μπαίνει μέσα από τον Ειρηνικό ωκεανό στο ποταμό Κολούμπια. Γιατί δεν θυμίζεις το laptop να το έχεις σαν δεύτερη οθόνη για να μην βλέπεις. Σωστά, που το έχουν γράψει κι άλλοι αυτό. Απλά βαριέμαι, ξέρω τι λέτε, να το κάνω extend. Απλά δεν μπορεί να ασχολούμαι με το ένα από εδώ καθόλου. Είμαι συνέχεια αφοσιωμένος εδώ μπροστά. Το laptop είναι σαν η μονάδα, η κεντρική μονάδα του υπολογιστή δηλαδή. Θα μπορούσε να ήταν και κλειστό αυτό εδώ. Και κοίτα τι μπορώ να κάνω, μπορώ να ανοίξω και την κάμερα, ξεκίνησα την κάμερα του λάπτοπ τώρα εδώ πέρα και ορίστε τώρα εδώ πέρα. Μ' αρέσει αυτή η φάση τώρα έτσι να βλέπεις τον εαυτό μου. Βλέπεις εδώ live, έτσι. Κοίτα τι ωραία που είναι. Να το λοιπόν πως γίνεται το live, είναι ένα κινητό εδώ που είναι σε ένα τρίποδο. Σε ένα τρίποδο της GoPro έχω το κινητό μου και 14 άτομα με βλέπουν, δεν πιστεύω, δεν έλεγα να κάνω μία ώρα live. Αλλά ρε παιδιά, αν μπουν 100 άτομα θα το αφήσω όσο αντέξει εγώ τα βάσανα. Και όσο βλέπει ο κόσμος, μπαίνουν και τα like πιο πολλά. Καλησπέρα λοιπόν, με τιμάτε στο live μου. Τώρα έχω πάρει και τον αέρα, είναι πια το έκτο, ένα το live νομίζω, το ένα το live. Έχω κάνει 9 live πια. Τα έκανα την προηγούμενη εβδομάδα τις καθημερινές μέρες. Λέω το ξανακάνω και τώρα 2.30, δεν ξέρω να κάνω και 8.30. Τελικά 2.30 ώρα το μεσημέρι είναι πολύ καλή ημέρα. Κάτσε να κλείσω την κάμερα του laptop, δεν χρειάζεται. Για να βλέπω εδώ το chat. Απλά έχω χαμηλά τη φωνή του live από εδώ, κλειστή τη φωνή στο YouTube, για να με ακούτε, για να μην γίνεται διπλοφωνία δηλαδή. Και το μεταξύ εγώ ξέρετε πως κάνω πάντοτε, παρακολουθώ και ένα άλλο live αυτή τη στιγμή, παρακολουθώ το live να σου δείξω του LCS, όπου είναι τραγούδια, είναι το κανάλι NCS και το βλέπω live και θέλω ακόμα 4 συνδρομητές, 3 Νικό θέλω. Είμαι 1797. Ποιος μπορεί να μου δώσει 3 συνδρομητές να πάμε 1800. Κάτσε να γυρίσουμε λίγο. Συνέχεια γυρίζω το κινητό, το παίζω μία στο κρεβάτι, μία στον υπολογιστή μπροστά. Εδώ είσαι. Κάτσε να σου πω λίγο πόσους συνδρομητές έχω αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, ακούτε και 1797 λέει. Νομίζω πως με τέτοια πέραση που έχεις το single στην περιγραφή σου θα φύγει άμεσα. Με έχετε καταλάβει λοιπόν ότι το single επίτηδες το γράφω για αυτό το λόγο. Γιατί δεν θέλω να είμαι single, ψάχνω για γυναίκα. Λοιπόν, ψάχνω για την κοπέλα που θα κάτσει στην πίσω θέση του Βουκεφάλα και το 2028 και μετά κάποια στιγμή θα κάνω πραγματικά το γύρο του κόσμου αν το καταφέρω και θα θέλω η κοπέλα να με ακολουθήσει. Σίγουρος, πως το λέμε, είμαι σοβαρός, δηλαδή είμαι serious, πως το λένε, δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Νιουτ Ράιντερ από Θεσσαλονίκη, ψάχνω για κοπέλα, ναι. Λοιπόν, και εγώ φίλτατε, είμαστε άλλη σκοπή. Α, 76 και εγώ φίλτατε. 76 σημαίνει, εννοείς το 1976 γεννηθείς, 47 χρονών όπως και εγώ, μάλλον αυτό. Ανεβάζω συνέχεια. Τα dislikes των hater βοηθάνε στον αλγόριθμο. Ναι, βοηθάνε. Ωραία, κάτι ερωτήσεις που μου κάνετε. Θα μπορούσα να την αναλύω την κάθε μία ώρα. Γιατί ξέρω τα πάντα για το YouTube. Έχω σπουδάξει το YouTube. Έχω κάνει 10 διαφορετικά κανάλια. Θα μπορούσα να είχα μεγάλο κανάλι επιτυχημένο. Απλά τα κλείνω κάθε φορά και τα σβήνω τα κανάλια. Γι' αυτό. Το like λοιπόν και το dislike έχουν ακριβώς την ίδια αξία. Είναι απλά ένα αντίχειρα ή πάνω ή κάτω. Knight Rider. Knight Rider. Μάλιστα, Knight Rider 1976. Okay. Πραγματικά ένα βίντεο με 100 like και 0 dislike και ένα άλλο βίντεο με 100 dislike και 0 like έχουν ακριβώς την ίδια αξία. Το σύνολο μετράει. Με ένα άλλο βίντεο με 101 dislike, ξέρω εγώ, και με ένα like που το σύνολο κάνει 102, δηλαδή το σύνολο μετράει πάντοτε. Ας είναι ένα like και 110 dislike. Το σύνολο θα είναι 111 και θα είναι πιο επιτυχημένο από ένα που έχει μόνο 10 like. Το σύνολο, γιατί είναι engagement. Το σύνολο δεν μας ενδιαφέρει πόσα like ή dislike. Το σύνολο να είναι. Όπα, κατέβασα λίγο την καρέκλα. Για να μπω μέσα στην οθόνη. Αυτό. Τι ωραία που το έχω φτιάξει πίσω. Για γράψτε σχόλια πίσω την οθόνη εδώ. Τον τοίχο. Born to travel. Με την απίστευτη αυτή φωτογραφία, ξέρετε τι είναι, στα τσακαράλωνα της Βρετανίας, η θέα που μου έκοψε την ανάσα. Είναι ολόκληρη ταινία στο YouTube, υπάρχει αυτή η ταινία, που στέκομαι εγώ με το Βουκεφάλα απάνω στα τσακαράλωνα, στο παρατηρητήριο και κάτω αυτό που κοιτάω αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά η λίμνη των κρεμαστών και η γέφυρα της Επισκοφής, μια θέα που σου κόβει την ανάσα. Θα μου μείνει για πάντα χαραγμένη στη ζωή, γιατί η ζωή είναι αναμνήσεις. Αναμνήσεις και τίποτα άλλο. Πραγματικά δεν έχω δει πιο καλύτερη θέα από αυτήν. Κάποια στιγμή θέλω να πάω στη γέφυρα Πολυφίτου, αν το λέω καλά, που είναι πάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Το μεταξύ αυτό με τους ατύχηρες που εξηγούσα πριν, τώρα βγαίνει στη μεγάλη οθόνη και μου κάνει πλάκα γιατί έχει καθυστέρηση. Αυτό δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι το λαϊβάκι λοιπόν το μεσημεριανό. Κυριάκος Gaming Stories, να δώσε ένας καινούριος στο chat. Πρώτη φορά σε βλέπω, φίλε. Γεια σου, Νίκο. Όσο είσαι στο καράβι, θα έχεις επικοινωνία με το ίντερνετ. Βέβαια, νύχτα μέρα, 24 ώρες, 24 ώρες θα έχω ίντερνετ. Είμαστε πια στο 2024. Θα έχω WiFi. Υπάρχουν κάτι κάρτες που πας στο καπετάνιο και σου δίνει μια κάρτα, ένα κωδικό και ένα password και κάνει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσο κάνει, 13 ευρώ και έχει 100 MB. Στο τέλος του μήνα παίρνεις τέτοιες 10 κάρτες και σου αφαιρεί από το μισθό το μηνιάτικο στο τέλος. Πόσες κάρτες πήρες, 10 στις αφαιρεί. Είναι βέβαια πιο πολύ για να κάνεις Viper, για να κάνεις Messenger, για να κάνεις chat, τέτοια δηλαδή, για να στείλεις καμιά φωτογραφία, να κάνεις chat, μια βιντεοκλήση, αυτό. Αλλά εγώ καμιά φορά ανεβάζω και κανένα βίντεο και τις ξεπετάω μια και έξω τις κάρτες, γιατί μου αρέσει πολύ να ανεβάζω ακόμα και από τον ωκεανό βίντεο. Κάνα σορτάκι θα ανεβάζω λογικά από το καράβι πάνω και τέτοια. Αυτό. Οπότε λοιπόν περιμένω ανά πάσα στιγμή να με πάρουν τηλέφωνο. Για να πάω στην Ιαπωνία, στην Τζουρούκα της Ιαπωνίας. Κάτσε θέλω λίγο να δω το live, αριθμό συνδρομητών σε live, 1797. Κάντε μία εγγραφή, κάτσε να το γυρίσω λίγο από εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα είστε, οι δύο μου υπολογιστές, βλέπετε. Είμαστε εδώ πέρα, 1797. Θα το πάμε 1800 και θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε για να πάω να δουλέψω δηλαδή, για να φτιάξω δύο βίντεο, να τα βγάλω μέσα από την GoPro, από την SD κάρτα. Έκανα βόλτα μόλις τώρα με το Malaguti Spectra 125GP. Έκανα με το Renault 19, τα έχω μέσα στην κάμερα και θα τα ανεβάσω βίντεο να τα δείτε μετά. Αλλά τα πιο ωραία από όλα είναι τα live. Τα live πραγματικά. Πάμε να γυρίσουμε πίσω στο live μου. Δεν έχω κάποιο καινούριο. Κάτσε να κάνω μια ανανέωση να δω.
Να ξέρετε ότι το gaming laptop παίρνει ίντερνετ από το κινητό μου. Το κινητό μου είναι Cosmote, έχω περιόριστο ίντερνετ. Και είναι 4 router το κινητό και εκπέμπει τώρα και πιάνουν εκεί οι υπολογιστές μου εδώ πέρα. Να, πάλι χάθηκε για λίγο το ίντερνετ. Τώρα εδώ πέρα στους υπολογιστές, σε λίγο θα ξανασυνδεθούν. Για να δω τι γίνεται εδώ. Να δω αν έχω ανεβάσει συνδρομητές και για να δω αν μου έγραψε κάποιο καινούριο σχόλιο. Γιατί τα σχόλια εμφανίζονται εδώ στην οθόνη στο κινητό, αλλά φεύγουν μετά από λίγο. Μπορεί να μην έχω προλάβει κάποιον να απαντήσω. Το άλλο που μπορώ να κάνω είναι να δώσω αυτή τη στιγμή ίντερνετ στον υπολογιστή μου από ένα άλλο WiFi. Το WiFi το άλλο που έχω. Του σπιτιού δηλαδή, όχι το κινητό. Οπότε μάλλον αυτό θα κάνουμε. Οπότε πάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αλλάζουμε τη σύνδεση. Θα την αλλάξω εγώ. Μπορώ να σε βάλω εδώ να με βλέπει έτσι από εδώ. Εδώ δίπλα στους υπολογιστές. Έχω και τεπάσει και την καρέκλα κάτω να με βλέπεις. Ωραία, πάμε να συνδεθούμε λοιπόν στο άλλο το WiFi. Να το δούμε πού είναι. Εδώ πέρα. Ωραία, συνδέομαι εγώ τώρα σε άλλο WiFi του σπιτιού. Γιατί θέλω να βλέπω τον υπολογιστή, ο υπολογιστής να έχει ίντερνετ. Λοιπόν, βλέπουν 10 άτομα, 13 like. Εντάξει, καλά πάμε. Να το βλέπετε, ξανασυνδέθηκε ο υπολογιστής, έχει ίντερνετ. Ωραία. Είμαστε. Ναι, 9 παρακολουθούν, 13 like. Αυτές είναι οι διαφημίσεις μου. Στέλλα Ντουβαρτσίδου, έκανα like. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλλα. Να είσαι καλά. Πρέπει να δεις κάποια στιγμή το θέμα με τον αέρα που περνάει μέσα από το κράνος, γιατί όταν πας με 100 ακούγεται πολύ. Δεν είναι ο αέρας μέσα στο κράνος. Το κράνος είναι πολύ καλό HGC. Τέλειο ήσυχο κράνος, ήσυχο ξαναλέμε ότι με το που το κλείνεις πραγματικά δεν μπαίνει τίποτα μέσα, που κλείνουν και τους οραγωγούς και όταν μιλάω θα μπώνει αμέσως τόσο πολύ. Το πρόβλημα δεν είναι από εκεί. Κάτσε να φέρω λίγο λοιπόν, ωραία αυτό. Ένα λεπτό, μη φύγετε, θα φέρω κάτι ή μπορώ να σας πάρω μαζί, να σου πω γιατί κάνει θόρυβο όταν τρέχω, που δεν θέλω να συμβαίνει αυτό και θέλω να είστε χαρούμενοι με τα βίντεό μου. Κάτσε να το φέρω λίγο να σου δείξω. Είμαι εδώ πέρα από όλα μου τα πράγματα. Θα φέρω λοιπόν τον εξοπλισμό. Βλέπεις εδώ είναι που έχω τις GoPro και αυτά. Ωραία λοιπόν. Βλέπεις εδώ είναι που κάθομαι τώρα και σου μιλάω. Θα ξανακάτσω στην καρέκλα εδώ. Θα στο βάλω εδώ. Να σου δείξω γιατί κάνει θόρυβο και αέρα. Θα πρέπει να το κάνουμε λίγο εκεί για να με βλέπεις καλά. Και... αυτή είναι η GoPro 8, όχι δεν έπρεπε να φέρω αυτή την GoPro, να το, αυτή εδώ έπρεπε να φέρω. Αυτή είναι η GoPro 7 που έχω. Βλέπεις η GoPro 7 και αυτός είναι ο adapter του μικροφόνου. Και είναι Type-C και απλά μπαίνει εδώ. Και είναι αυτό, έτσι είναι στο κράνος. Και όταν τρέχω πολύ, από αυτό το πράγμα εδώ που κάνει έτσι, ο αέρας εδώ μέσα νομίζω, από αυτό το πράγμα είναι ο αέρας. Και δημιουργείται αυτό που δεν σου αρέσει και εμένα δεν μου αρέσει τα βίντεο, γιατί πώς το εξηγήσω όταν πηγαίνω με 40-50. Η ομιλία μου είναι τέλεια, βέβαια εδώ μετά μπαίνει το μικρόφωνο εννοείται που είναι μέσα στο κράνος. Και όταν τρέχω με 100-150 έχει πάρα πολύ αέρα εξωτερικά και ο αέρας μπαίνει εδώ μέσα και μια φορά το είχα τυλίξει με ζηλοτέιπ εδώ γύρω γύρω αυτό. Και είναι αυτό. Οπότε τι γίνεται λοιπόν, υπάρχει ένα media που λέγεται για τις GoPro. Κάτι που μπαίνει εξωτερικά, μια άλλη βάση που μπαίνει μέσα αυτό. Και μετά μπαίνει αυτό και έτσι δεν κάνει το θόρυβο. Αυτό νομίζω ότι φταίει. Πάμε λοιπόν ξανά να το βάλουμε από εδώ. Έτσι. Μπράβο ρε παιδιά, πατήστε like. Έτσι, μπράβο, με τιμάτε αυτό. Τώρα 11 βλέπουν, βέβαια άλλοι έχουν μπει, έχουν βγει, αλλά τα like μαζεύονται. Και φαντάσου ότι αυτό μόλις κλείσει το βίντεο, αμέσως είναι έτοιμο βίντεο. Δημοσιοποιημένο, δημόσιο δηλαδή στο κανάλι, χωρίς να χρειάζεται να το κάνω edit. Και χωρίς τίποτα. Okay. Πάμε λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν κάτσε να δούμε στο live γιατί μπορεί κάποιος να μου πάτησε ένα σχόλιο. Θάνος 46. Οπα. Γνώμη για BMW, γι' αυτό κάνω και πού ξέρω εγώ για BMW. Γνώμη για BMW Y30 και Y21. Βλέπω, δεν ξέρω να σου πω γνώμη, δεν ξέρω αυτό. Δεν γνωρίζω για τον BMW αν είναι καλό Y30 ή όχι. Απλά μου έτυχε να πάρω το Renault 19 το Rena, γιατί πέρσι ήθελα τον Ιούνιο να πάρω ένα πολύ φθηνό αυτοκίνητο με όσο γίνεται με ένα χιλιάρικο μόνο γιατί δεν είχα χρήματα πέρσι και πήρα το Renault 19 έτσι. Από άλλα παλιά οχήματα δεν ξέρω. Για να σου πω την γνώμη. Κάτσε να φαίνεται πίσω και το Born to Travel εδώ πέρα έτσι. Ωραία.
Κάτσε να σπάσω κι εγώ λίγες καρδούλες. Πατάω καρδούλες εδώ, χαμόγελα, κατοστάρια στο live μου. Πατάω κι εγώ εκεί. 11 παρακολουθούνε. Πάντως με τη Ρένα θα λέει: μόλις κλείσω το βίντεο, πάω να βάσω Ρένα απίστευτο βιντεάρα. Ο οποίος ο τίτλος του βίντεο θα λέει: άντε, μπορείτε και στο live να μου το απαντήσετε. Ποιος ξέρει να μου πει η Ρένα το Renault 19 που έχω, αν είναι Euro 1 ή όχι. Πιστεύω 99% ότι είναι Euro 1. Πρέπει σιγά σιγά να μάθω αν είναι Euro 1 ή όχι, γιατί το Euro 1 το 2026 θα καταργηθεί. Οπότε το αυτοκίνητό μου θα καταργηθεί αυτό. Το κράτος πια δηλαδή θα μου το πάρει. Εκτός αν το βγάλω ιστορικές πινακίδες και το κρατήσω δηλαδή σαν ιστορικό αυτοκίνητο. Αυτό. Εγώ σκέφτομαι να πάρω άλλο αυτοκίνητο, θα δούμε. Αλλά τώρα στο άλλο ξεμπάρκο που θα βγω, που θα ξεμπαρκάρω. Που τώρα μπαρκάρω, τώρα και έχουμε τον Οκτώβριο. Όταν έρθω τον Οκτώβριο του 24 μέχρι τον Μάρτιο του 25, που θα είμαι πάλι 5 μήνες έξω όπως εδώ, θα έχω τη Ρένα ακόμα και αυτό είναι το αυτοκίνητο που θα μποστράρω στο κανάλι, αφού ακόμα δεν το παίρνει το κράτος. Και όταν ξαναμπαρκάρω το επόμενο μπάρκο που θα είναι του χρόνου, το Μάρτιο όπως τώρα, και θα έρθω τον Οκτώβριο του 25 δηλαδή του χρόνου, τότε θα είναι που θα την αποχωριστώ, γιατί θα κλείνει το 25 και θα έχετε το 26 που λογικά το Euro 1, εγώ νομίζω το Euro 1 βγήκε το 91, έτσι λέει στις ιστοσελίδες. Και το αυτοκίνητό μου είναι μοντέλο 92, οπότε πιστεύω ότι το Renault 19 που έχω είναι 99% είναι Euro 1. Ο Θάνος 46 λέει επίσης, ισχύει ότι άμα δουλεύεις σε καράβι δεν κάνεις εύκολα οικογένεια και βρίσκεις δύσκολα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Τόσοι ναυτικοί έχουν κάνει οικογένεια. Εγώ γνώρισα μια γυναίκα τότε που παντρεύτηκα το 2005 που ήταν για σπίτι, που λέμε νοικοκυρά και αυτά, και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα 17 χρόνια μέχρι τώρα. 17 χρόνια. Εγώ έχω τρία αγόρια, ένα 17 χρονών, ένα 12 και ένα 7, ανά πενταετία. Και τώρα μόλις πήρα διαζύγιο, δεν έχει σχέση με το καράβι. Τώρα πάω σε subs, 1800, κάτσε να σου πω, Νικόλα. Ο Νικόλας πρέπει να μου έδωσε 3 subs. Κάτσε να το δούμε και live μαζί εδώ. Θα το κάνω ανανέωση. Θα σε βάλω μαζί να το δεις. Βλέπεις τι ωραία που είναι η GoPro, η βάση, το τρίποδο και κρατάω το κινητό μου. Λοιπόν, το έχω εγώ εκεί. Θα γυρίσουμε εδώ πίσω. Έλα, έλα, δώσε γάμα τα βάσανα, δώσε λίγο γκάζι. Δώσε λίγο. Ποιος θα μου κάνει ένα sub. Βάλε ένα sub εδώ να πάει 1800. Α, τα βλέπω και εδώ στο κινητό τα σχόλια. Δευτέρα Λυκείου, συμβουλή που θα μου έδινες για να πάω στα καράβια. Να πας στα καράβια, ναι. Να πας, γιατί όχι. Να πάρεις να φέρνεις κρίμα, κάρελα. Καλό επάγγελμα. Αυτά. Απλό λίγο εκεί να προσέξεις στην αρχή, δηλαδή να συνηθίσεις στην αρχή ότι θα είσαι μακριά από το σπίτι και δεν θα είσαι τους φίλους σου και θα είσαι με ξένους. Αυτό μόνο, αυτή είναι η συμβουλή, τίποτα άλλο. Αυτό, δηλαδή και ο γιος μου τώρα που του δίνω συμβουλή είναι, είσαι σαν να είσαι ο γιος μου. Περίμενε, έχετε κι άλλο ένα. Να είσαι καλά, γαμώ τα βάσανα. Να είσαι καλά. Έχετε κι άλλο ένα συνδρομητής, λέει τώρα, ένα sub έχετε. Να μην πάμε 1800. Να γράψει 1,8. Ο γιος μου λοιπόν είναι 17 χρονών, είναι τώρα τρίτη λυκείου. Ήδη πάει ΕΠΑΛ, ήδη από τη Δευτέρα λυκείου διάλεξε τον ναυτικό τομέα. Και τώρα ο Αντρέας, εδώ που μιλάμε, είναι τρίτη λυκείου, έχει διαλέξει και το τμήμα μηχανικών εμπορικού ναυτικού. Και πραγματικά πήρα τον δρόμο να γίνει ό,τι έχω γίνει κι εγώ. Θα γίνει ακριβώς το ίδιο επάγγελμα με εμένα. Ο χαρακτήρας του πιστεύω είναι σαν εμένα, αφού είμαστε copy-paste και στη φυσιογνωμία αλλά και στην ψυχολογία. Και εξωτερικά δηλαδή είμαστε ήδη, αλλά και στο χαρακτήρα, και πιστεύω θα τα καταφέρει. Η συμβουλή λοιπόν είναι ότι αυτό, να μην σκέφτεσαι να τα παρατήσεις και να βρεις λίγο δυσκολία στην αρχή, συνέχισε το, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι θα βρεις εκεί πέρα, μόλις πας, αν πας στα πλοία του εξωτερικού βέβαια που σκεφτόμαστε να βάλουμε και τον γιο, θα βρεις έναν Έλληνα καπετάνιο, έναν Έλληνα πρωτομηχανικό όπως εγώ, αλλά μετά μπορεί να βρεις ένα β' μηχανικό υποπλοίαρχο Ουκρανέζο, τους υποπλοιάρχους ξέρω εγώ Φιλιππινέζους και τους λαδάδες και τους καθαριστές Φιλιππινέζους. Οπότε θα είσαι με ξένο κόσμο, αλλά άμα ξέρεις καλά τα αγγλικά και κοιτάς τη δουλειά σου και ξέρουν και αυτοί που είμαστε εμείς ναυτικοί χρόνια ότι είναι η πρώτη σου μέρα στο καράβι, δεν θα σε αποπάρουν την πρώτη στιγμή, δεν θα σου βάζουν να κάνεις βαριές δουλειές ή δεν θα σου ρίχνουν καμιά ευθύνη. Θα έχεις ελαστικό ωράριο, θα δουλεύεις 8-5. Δεν θα έχουν απαιτήσει από σένα και ευθύνες να ξέρεις κάτι, μα είναι η πρώτη φορά στο καράβι. Θέλω να σου πω ότι δεν θα τα βρεις δύσκολα. Σίγουρα θα τα καταφέρεις. Αυτό. Όπως λέω και στο γιο μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο γιος μου βέβαια θα πάει μηχανικός, είπαμε. Και τώρα έχουν αλλάξει τα χρόνια που δεν ήταν όπως ήμουν εγώ παλιά. Μου είπε τώρα ότι και να μην πάει στην Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού, πάλι μπορεί να έχει την εξέλιξη που έχω εγώ.
χωρίς να πάει στην Ακαδημία. Γιατί τώρα θα βγάλει το ΕΠΑΛ. Είπαμε τώρα Μάρτιος που φεύγω εγώ, είναι η πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής του. 15 Μαρτίου με 15 Ιουνίου να διαβάσει και στο μέσο του μπάρκου μου, στους 3 μήνες πάνω το 15 Ιουνίου θα τον πάρω τηλέφωνο 15 Ιουνίου να μάθω αν πέρασε τις Πανελλήνιες και αν μπήκε στην Ακαδημία Μπορικοναυτικού. Μη θέλουμε να περάσει τη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης για να μην πληρώνει ενίκιο, όπου είναι μέσα δωρεάν. Και εγώ σπούδαξα στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης από το 1994 μέχρι το 1998. Χρόνια πριν δηλαδή. Έχουμε εδώ πέρα κάποια live, κάποια άλλη να βάζουν live και έρχονται ειδοποιήσεις στο κινητό μου. 17 άτομα βλέπουν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. 17 άτομα, 15 like, πάει καλά το live. Κάτσα να γυρίσω ξανά εδώ τον υπολογιστή μου στο... Εδώ, ναι, περίμενα, έχετε κι άλλο ένα. Μάλιστα, θέλω εδώ μην χάνω κανένα σχόλιο στο chat. Δεν θέλω να χάνω, γιατί θέλω ό,τι μου γράφετε να το απαντάω. Να είσαι καλά Νικολάρα, σε ευχαριστώ, το εκτιμώ που απαντάς. Έκανα live για να απαντάω. Έτσι και δεν έχω και πάρα πολλά σχόλια. Δεν είμαι πάνω στα games ακόμα ή αν μπουχόλη, ξέρω εγώ. Να μην προλαβαίνω. Άμα τα βάσανα. Αλλά θα γίνει και αυτό. Εδώ. Τα ματάκια μου είναι αυτά εδώ. Η GoPro. Βέβαια η μία έχει χαλάσει 8. Δεν ξέρω. Ποιο ξέρει να μου πει να τη φτιάξω την GoPro 8. Τι έπαθε, γιατί. Την πατάω, γράφει κανονικά. Λέει εδώ ότι γράφει. Αλλά είναι μαύρη οθόνη. Μαύρη. Και μετά το αρχείο που βγάζω την SD κάρτα. Δεν ξέρω. Πότε μπαρκάρεις, ο D13. Είπαμε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπαρκάρω. Το καράβι έχει φτάσει στο λιμάνι εκεί που είναι να πω εγώ, στην Ιαπωνία, στην Τζουρούκα. Και αυτή τη στιγμή που κάνουμε live, που κάνω live και από το κινητό μου δηλαδή, μπορεί να καλέσει την αμφιλεγική εταιρεία τηλέφωνο. Από αυτή μια ούλη από πέρα να μου πει μπαρκάρεις. Το πλοίο έχει φτάσει, είναι στην Τζουρούκα της Ιαπωνίας, έχει κάνει drifting. Άμα ξέρετε τι είναι το drifting σημαίνει έχει φτάσει έξω από την ακτή, αλλά δεν μπορεί να ρίξει άγκυρα, γιατί είναι πολύ βαθιά και είναι σαν ακυβέρνητο, η μηχανή σταματημένη και ο καπετάνιος έχει κάνει start-stop, start-stop. Σταματάει, ξεκινάει τη μηχανή, η μηχανή συνέχεια σε ετοιμότητα δηλαδή. Βέβαια δεν θα σου πω ποιο καράβι είναι και μπορεί και να μην το βρει στο χάρτη, γιατί αν πας στη Τσουρούκα Ιαπωνία και δεις, είναι κάποιο άλλο καράβι αγκυροβολημένο. Αυτό είναι λίγο πιο έξω στα ανοιχτά εκεί της Ιαπωνίας και εγώ το βλέπω στο χάρτη εδώ πέρα συνέχεια. Γι' αυτό, για αυτά. Φέρει να σου κρατάω το μηχανάκι. Το μηχανάκι δεν θα το πάρει ούτε ο γιος. Θα αποσυνδέσω την μπαταρία. Θα το σκεπάσω και με ένα σεντόνι μέσα στον γκαράζ. Θα μπει στο βάθος του γκαραζιού, εκεί που είναι ο διάδρομος, αν ξέρετε. Αν έχετε δει τον γκαράζ μου πώς είναι. Θα βάλω μέσα το Kawasaki Versys 1000 στη γωνία, στην είσοδο. Και αυτό θα βγει η μπαταρία. Και αυτό με σεντονάκι. Και η ρένα μέσα. Και τα τρία θα παροπλιστούν δηλαδή. 21 άτομα στο live. Για πάμε για 100 άτομα live. Για πάμε. Εδώ δεν κλείνω. Δεν έχω φάει μυστικό, αλλά εδώ για το μεροκάματο εργάματο. Τώρα κάτσε να σου πω, Νικόλα, περίμενε. Γαμώτα μας, περίμενε. Ο Νικόλα θέλει να με πάει 1800 subs. Κάτσε να βάλω να σου πω. Δώσε λίγο. Γιατί δεν πάει. Γιατί δεν πάει. Κάτσε να το κάνουμε μια ανανέωση να δούμε. Ανανέωση. Έλα, δώσε λίγο ρε γαμώτο, δώσε μία πέμπτη. Πάμε την Τετάρτη λίγο κόφτη να πάει 1800. Ένα 1800 εδώ πέρα. Αν και δύσκολα να πάει, γιατί όσοι βλέπουν ήδη μου έχουν εγγραφεί. Κάνει. Να το πειρατικό, να το. 1800, δεν περιγράφω άλλο, δεν περιγράφω άλλο, 1801. Δεν περιγράφω άλλο, όπως λέει το 2004 με το ποδόσφαιρο. Δεν περιγράφω άλλο. Να σε καλά, δώστε λίγο ρε γαμώτα, δώστε καλά συνδρομητήρα γαμώτα. Δώστε καλά συνδρομητήρα γαμώτα, βάσανα γαμώτα, δώστε καλά συνδρομητήρα. Λοιπόν, άμα είναι να κάνω κάθε μέρα live, μπαίνω 10 συνδρομητές πάνω ρε, από τα live ρε γαμώτα βάσανα. Γαμώτα βάσανα. Πατήστε ρε γαμώτα βάσανα, πατήστε. 22 άτομα βλέπουνε, 22 άτομα. Μπράβο, δουλεύει, μην το πας πίσω, άστο στο 3, δουλεύει. Κάποιος τσεκάρει τα νούμερα. Πάτα, εσείς που πατήσατε σήμερα, δεν ξέρω αν είναι αληθινοί ή όχι οι χρήστες, είστε τυχεροί, γιατί θα ενημερωθείτε όταν θα παίξω ο Nat Rider. Εγώ είμαι και κρεμμένος από DTV, να είσαι καλά. Όταν θα παίξω Grand Theft Auto 6 στο PlayStation 5, πάω να μπαρκάρω στην Τζουρούκα της Ιαπωνίας όταν έρθω, αγοράζω PlayStation 5. Δεν ξέρω που θα το στήσω, θα βάλω εδώ όρθιο ραφάκι να μπει το 5 το PlayStation και θα έχω gameplays με GTA 6, το πάθος μου. Θα συνεχίζω βέβαια να ταξιδεύω ανά την Ελλάδα με το Kawasaki Versys 1000. Αυτό πια πρέπει να το ακτυπώσω τώρα, να το αλλάξω, να βάλω 1803. Εδώ πάμε για 1.000.000 προβολές. Εδώ, κοίτα Shelby εδώ εργαλείο, αυτό το Shelby το αυτοκίνητο.
Το Σέλμπι, ξέρεις που σου αρέσει. Στην αριθμία του να δουλεύει στο Ρελαντί, αγαπητοί. Η αριθμία του με τρελαίνει στο Ρελαντί αυτό το εργαλείο, το Σέλμπι, το GT500. Για όσους ξέρουν αυτό, δεν είναι γι' αυτό. Εδώ έχουμε Assassin's Creed, Minecraft. 1800, εντάξει, καλά είναι το 1800 για σήμερα. Κάτσε τώρα σιγά σιγά να κλείσω το live. Έχω εδώ μέσα τα αρχεία να φτιάξω δύο βίντεο. Έχω δύο βίντεο να ανεβάσω γάμο τα δάσανα. Κάτσε να το βάλουμε πάλι εδώ. Μέχρι να τελειώσει η κάμερα. Η μπαταρία στο κινητό. Αν έχω και καλώδιο εδώ, άμα θέλω, το ξαναβάζω στο καλώδιο και το live γίνεται 24 ώρες live. 24 ώρες live γάμο τα δάσανα. Βέβαια. 14 άτομα βλέπουν. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βάζουμε τραγουδάκια. Να δυναμώσουμε λίγο τη φωνή και εδώ παρέα, όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φεύγει. Λοιπόν, μπήκανε καινούργοι στο live. Όχι. Μπερδεύτηκα, εγώ τα βάσανα, μπερδεύτηκα. Εδώ πέρα παρακολουθώ εγώ live, το NCS το live και μπήκε καινούριος και λέω, εγώ τα βάσανα, κάτσε να γίνει στο δικό μου το live. Κάτσε, όλα, όλα, ζωντανά, εδώ και τώρα, όλα, όλα, όλα. Κάτσε στο δικό μου το live, περίμενε. Πω, τι γίνεται. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ναι, τα είπαμε αυτά. Α, ο Νικόλας από τη Θεσσαλονίκη. Θα βγει τελικά όταν γυρίσει η γαστήρα από τα βουκεφάλα. Και τώρα, ρε φίλε, αν πάω κάτω με W40 ξανά σπρέι γύρω-γύρω και το τραβήξω με την πέντσα, θα βγει ρε γάμα τα βάσανα. Πρόσεχε το copyright. Αυτό δεν έχει copyright γιατί επίτηδες το κάνω. Ακούω live YouTube. Βλέπω YouTube άλλο κανάλι live που είναι το NCS. No copyright sound. Δηλαδή γι' αυτό είμαι μάγκας, άστο. Εδώ πέρα λοιπόν που είναι το δικό μου το live, να σου δείξω τώρα από πού έχουμε μουσικούλα. Βλέπεις, παρακολουθούμε ένα άλλο live στο YouTube που είναι το κανάλι No copyright sound. Οπότε τα τραγούδια αυτά είναι free, no copyright και είναι η μεγάλη μαγιά που έχω κάνει να, ο τρόπος και το σκεπτικό που έκανα για να ακούω τραγουδάκια μέσα στο live μου, να ακούω τα δωρεάν live του αλουνού. Αυτό. Εντάξει, άσε, τα έχω ψάξει όλα. Αφού είμαι YouTuber, Όχι YouTuber, είμαι δημιουργός περιεχομένου στο YouTube. Μόνο που τράβει. Λοιπόν, ξαναγυρνάω εγώ στο δικό μου το live γιατί θέλω να βλέπω τα σχόλιά μου, τα chat μου. Τα σχόλια στο chat, αυτό ήθελα να πω. Γρηγόρη Ζαφυρόπουλο σχολίασε τη φωτογραφία του Born to Travel. Είναι μήνυμα Facebook αυτό. Άστα, έχουμε Facebook, τα έχουμε όλα. Δεν είναι αυτά εδώ πέρα. Κάτσε να το χαμηλώσω μία γιατί το κινητό είναι δίπλα στην οθόνη, δίπλα στα ηχεία και λογικά θα είναι πολύ δυνατά η μουσική. Εκεί το χαμηλώσω λίγο για να με ακούσει. Αυτό. Τι άλλο να πούμε, ρε παιδιά, τι άλλο να πούμε. Να πούμε για το gaming που έχω στο κανάλι που παίζω. Με το Xbox το χειριστήριο, με ξέρετε, με τα ακουστικά μου, τα Razer, να πούμε για το Kawasaki Versys 1000, να πούμε για το Μαλαγκούτι. Όχι, δεν παίζω Fortnite. Fortnite έπαιζα παλιά όταν ήμουν ο Desire, το κανάλι, το Desire Gaming for Life. Έπαιζα τότε Fortnite στο κινητό, για όσους ξέρουν, το Fortnite ήταν στο κινητό και έπαιζα live, όχι live, έπαιζα απλά βίντεο Fortnite με το κινητό μου τότε, 2009-2021, έτσι, τα δύο, 2009-2020, ιδιωτεία που ήμουν gamer ιδιωτεία. Βλέπεις εδώ, κοίτα εδώ μια κινητάρα που έχω, gaming κινητό, Razer Phone 2. Εδώ έπαιζα Fortnite, τώρα δεν παίζω πια βέβαια, παίζω GTA 5, παίζω, κάτσε πίσω το σιρτάρι. Άντε, μια σκίστε εδώ, θα σας κάνω και μια, να το ξεκινήσω, δεν ξέρω αν έχετε δει πολλές φορές, ξεκινάω να δείτε, α, δεν έχει όμως καθόλου μπαταρία. Το έχω ξανακάνει και σε άλλο live. Θα το ξεκινήσω, να δείτε πώς ξεκινάει ένα Razer Phone 2. Βλέπετε, είναι τώρα, το έχω στο καλώδιο και κοιτάξτε, και θα σου απαντήσω τώρα ένα λεπτό. Λοιπόν, γιατί δεν κάνεις τη βάση σου, τη βάση σου στην Αθήνα εφόσον είναι φυλακές εταιρείες? Δεν πειράζει, αφού πατρινός είμαι, εδώ είναι το σπίτι μου, τα παιδιά μου. Με το αμάξι πάω σε 2 ώρες, είμαι στην Αθήνα. Αυτό. Βλέπετε πώς ξεκινάει, κοιτάξτε πώς ξεκινάει ένα Razer Phone 2. Είναι απλά απίστευτο. Και έχει 120 Hz ανανέωση οθόνης, 120 Hz, είναι ένα laptop, πραγματικά. Και τώρα θα σου βάλω εδώ λίγο το έντονο χρώμα στην οθόνη. Κοίταξε πώς είναι η οθόνη του κινητού αυτού. Και θα σου ανοίξω και την εφαρμογή, τη χρώμα. Ξεκίνησε και κοίτα πίσω πώς κάνουν τα τρία φύλλα της Razer που αλλάζουν συνέχεια χρώμα, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο. Αυτό λοιπόν είναι το κινητό. Αυτό είναι το gaming laptop όπου έπαιζα. Να τώρα που αλλάζει χρώματα, βλέπετε. Αυτό το κινητό είναι αυτό εδώ. Οκ. Okay. Top,
Top of the tire τεχνολογία έχει το κανάλι σου, έβγαινε, ναι. Με έχουν φάει τα καράβια, γι' αυτό. Αυτό το κινητό, μαζί με αυτό το gaming laptop, τα πήρα μαζί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγα δηλαδή στο Walmart, το shopping mall, έτσι. Πώς λέμε εδώ στην Ελλάδα, σκλαβενή της shopping mall. Πήγα στο Walmart, στην πόλη Longview, στην πολιτεία του Oregon, μέσα στο ποτάμι Columbia. Είχαμε κάτσει 2 μήνες μέσα στο ποτάμι Columbia. Και όταν πήγαμε δίπλα στο λιμάνι για να φορτώσουμε το σιτάρι, πήγα για 10 λεπτά με ταξί μαζί με τον καπετάνιο σε ένα Walmart και πήρα ένα gaming laptop MSI και ένα Razer Phone 2 μετρητά και τα πήρα μέσα στο καράβι και τα είχα και τα έφερα από ένα μπάρκο και είναι αυτά τα μηχανήματα που βλέπεις εδώ. Πώς είναι να βγάζεις τόσο πολλά το μήνα σε... Όχι, δεν με ρεμέγει κανένας. Κανένας, ούτε η μαμά, ούτε ο μπαμπάς, ούτε κανένας. Όλα για πάρτι μου και για την οικογένειά μου. Όνειρο ζωής να πάω σε ένα Walmart και όνειρο ζωής να γίνω moderator στα live σου. Ωραία, σου πατάω τώρα σύσφους. Λοιπόν, χειροκροτήστε νέους επόπτης στο κανάλι, επόπτης νούμερο 3. Έχουμε τον Πόγκο Μπούγκα, έχουμε τον Γιάννη, έχουμε τον Σπύρο Γεωργάτο, τον DJ Άκης. Τέταρτος είναι ο σύσφους. Κοίτα τώρα, σε πατάω εδώ. Κάτσε λίγο να μετακινήσω το κινητό γιατί είναι μπροστά στην οθόνη. Εντάξει. Και αν θέλει και ο Νίκος ο Καρδέλης να του πω, προσθήκε ως επόπτη, βασικός επόπτης. Βασικά δεν είναι τίποτα, απλά έχει και μηνύματα, εντάξει αυτό είναι σιγά τα πολλά μηνύματα που έχω. Σε κάνω λοιπόν. Ο Σύσφους μπορεί να κάνει μία ανανέωση στη σελίδα και θα δει μπλε το όνομά του. Ο Σύσφους, αν το λέω καλά. Ο Γκόλας Off, κάνω subscribe γιατί κάνεις δύσκολη δουλειά. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να κάνεις, βέβαια μπορώ να κάνω και εσένα, εσύ που μου έδωσε σήμερα, Νικόλα, όλους τους συνδρομητές. Βασικοί επόπτες. Οπότε έχω 5 βασικούς επόπτες. 18 βλέπουν, 23 like. Αυτό το live είναι πιο πετυχημένο από όλα. Από όλα. Πόσο μπαταρία να έχω τώρα στο κινητό, δεν ξέρω και αυτά. Ωραία. Ωραία. Είναι λίγο πίσω το live. Δείχνει εδώ που ήμουν πριν στον τοίχο. Υπολογιστής παίρνει ρεύμα από το άλλο το WiFi του σπιτιού. Κάτσε να ξανα το κινητό λίγο να σηκώσω εκεί έτσι στο τρίποδο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπήκε ο Moto Drone Videos. Να του κάνετε εγγραφή. Έχει κανάλι και έχει και SIM VF185. Αυτό. Με βλέπει. Τα βίντεο μου όπως όλοι με βλέπετε. Λοιπόν, 18 άτομα στο live. Εντάξει. Ούτε όταν έπαιζα PUBG Mobile με το Razer Phone 2 όταν ήμουν gamer στο 2019-2020 PUBG Mobile με το Razer Phone 2 δεν είχα τόσα live, όταν έκανα καμιά φορά live. Live έκανα το κινητό το Razer όταν έπαιζα Free Fire και όταν έπαιζα PUBG Mobile, άμα ξέρετε. Αυτό, κάτσε να δω μια συνδρομητές ρε παιδιά, λέτε ένα τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάτσε να δούμε λίγο εδώ. Το κλείνουμε αυτό, στατιστικά, πάμε εδώ, 1802, εντάξει καλά είναι, 1802 συνδρομητούλια. Ωραία, τι άλλο να πούμε να το κλείσουμε τώρα, τι ώρα είναι τώρα, η ώρα είναι 3 και 5 και το άνοιξα το live στις 2.30, όπως έχουμε πει 2.30-3.30, άντε μέχρι τις 3.30 να κάνουμε ένα live. Λοιπόν, σκέφτεσαι να κάνεις review κάποιο μηχανάκι, δεν ξέρω, CF. Moto, CF Moto 450MT, όνειρο. Ήταν βασικά σαν το βουκεφάλα που είχα, το Kawasaki Verse 400, το δικίνδυνο. Είναι μηχανές on-off, με ακτίνες, με 19 μπροστά, 17 πίσω. Το αγαπημένο μου κανάλι, να είσαι καλά, Moto και Drone Videos. Ή να κάνεις βίντεο με review, ναι κατάλαβα αυτό. Σαν μικρά τενερέ είναι αυτά ρε γάμου τα βασάνα μηχανάκια, καλά είναι. Καλά είναι εκεί, έτσι. Μια χαρά είναι εκεί. Πόρε με το κινητό. Τι ωραία που γίνεται το live. Κοίταξε, λαϊβάρα. Λαϊβάρα. Και πίσω όλη εδώ την ομορφιά και αυτά. Οκ, ξαναβάζω εγώ το chat μου. Εδώ μεταξύ έκανα πάω πίσω στο chat, εδώ στο Google Chrome και βλέπω τα σχόλια μπρουτ, έτσι. Επιτέλους. Αυτό. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ψυχάρα Νικόλα, ένα καφεδάκι από μένα. Να είσαι καλά. Οκ, το βάζω λίγο εδώ.
Μια καφετάρα από μένα, όπως είπες, με την κούπα εδώ. Την ξέρετε την κούπα, την έχω ξαναφέρει την αυτή η κούπα. Αυτή η κούπα έχει έρθει από την Κίνα. Αυτό έχω σπουδάξει στην Κίνα, στη MAN Prime Serve Academy, στην Ακαδημία της MAN, της MAN, μηχανές πλοίων. Με στείλανε στην Κίνα. Πήγα στη Σαγκάη της Κίνας. Έχω φωτογραφία μπροστά στον ουρανοξύστη της Σαγκάη. Βγήκα απόγευμα βόλτα, έφυγα από το μάθημα ένα απόγευμα, πήγα στην πόλη με το ταξί. Μια πόλη 26 εκατομμυρίων κατοίκων, μια πόλη 26 εκατομμύρια κατοίκων, που η Ελλάδα έχει μόνο 11 εκατομμύρια. Και έβγαλα μπροστά στην κύλη πλατεία στον Κόμβο, έβγαλα φωτογραφία στον πύργο της Αγκάης. Κάνα βράκο θα σε βγάλει αυτό το live. Βγάζει! Βγάζει, βγάζει. Μισό ευρώ, ξέρω εγώ. Τα live έχουν κέρδος τα live. Τα live έχουν κέρδος. Να σας δείξω εδώ, θα πάμε λίγο στα στατιστικά του καναλιού. Το μεταξύ, αν πάμε στα έσοδα, θα δείτε εδώ, βλέπετε, και πατήσεις ζωντανά. Κοιτάξτε τα ζωντανά τι γίνεται, πόσα κέρδη έχουν τα ζωντανά. Και εδώ είναι πολύ αυτό, γιατί είναι εδώ ο Σπύρος, ο Γιωργάτος, ο DJ Άκης, που μου έριξε ένα 2 ευρώ. Γι' αυτό. Αυτά. Αυτό, εντάξει, δηλαδή βγάζουν 0-20 λεπτά τα live, αυτό θα βγάλει 0-20 λεπτά μάλλον, αυτό. Εντάξει, τώρα μιλάμε για λεφτά, εντάξει, okay. Instagram, έφτιαξα βίντεο σήμερα, κάτσε αυτό θα κάνουμε ρε παιδιά, με τα βάσανα. Θα πάμε από εδώ, θα το στήσουμε έτσι εδώ, έτσι. Και θα το κάνουμε λίγο πίσω το κινητό, το ρίχνουμε το κινητό λίγο έτσι πίσω, κατεβάζουμε λίγο την καρέκλα. Οπότε κύριε, να με βλέπετε τέλεια. Και θα πάμε εδώ να σας δείξω σήμερα τι βίντεο έφτιαξα. Έφτιαξα με το Malaguti Spectre 125GP, που έχω φτιάξει 89 επεισόδια. Έφτιαξα σήμερα το 90 επεισόδιο για το Malaguti Spectre 125GP, αλλά ήταν από τη σειρά των αναβαθμίσεων όπως παλιά. Είναι η αναβάθμιση 15, δηλαδή από τα 90 επεισόδια του Malaguti, τα 15 από τα 90 είναι μέσα στα 90 τα 15, αλλά είναι μια ξεχωριστή κατηγορία που λέγεται αναβαθμίσεις. Σήμερα λοιπόν ανέβασα την αναβάθμιση νούμερο 15 και αν σου ανοίξω εδώ πέρα το Instagram, προσπαθώ να βρω τη φωτογραφία. Να το, βλέπεις εδώ, νέο βίντεο λοιπόν στο κανάλι. Season 1, Y90, αλλά αναβάθμιση 15, φίλτρο καυσίμου για Malaguti. Σου δείχνω πώς να βγάλεις την αντλία του καυσίμου, το Malaguti. Στο κάτω, στο βάθος, στον πάτο του της αντλίας έχει το φίλτρο καυσίμου, το φίλτρο βενζίνης που λέμε, και πώς να βάλεις ένα άλλο. Να πάρω Malaguti 125 ή Daytona Velos 125. Το Daytona Velos λογικά δεν έχει συμπλέχτη, δεν είναι μοτοσυκλέτα. Άρα είναι δύο τελείως διαφορετικά μηχανάκια. Και τα δύο καλά είναι, αλλά το ένα είναι με συμπλέχτη με μοτοσυκλέτα, το ένα είναι χωρίς, αν τα λέω καλά. Άρα ποιο θες από τα δύο. Δεν είναι ακριβώς δύο ίδια ολόιδια, οπότε για να μην μπορούμε να πούμε να διαλέξουμε ποιο. Είναι κάτι τελείως δύο διαφορετικά. Οπότε ή τώρα θα πάρεις το άλλο, ανάλογα με ποιο θες. Θες με συμπλέχτη ή όχι, θες μοτοσυκλέτα ή όχι. Θες μοτοσυκλέτα, θα πάρεις Malaguti Spectre 125GP, που είναι σαν μοτοσυκλέτα. Malaguti, πολύ καλή τρυπή, ναι. Βασικά δεν ξέρω, Daytona, Κινέζικα είναι Daytona, Malaguti. Malaguti, καλή ποιότητα. Malaguti. Αυτά. Αυτό λοιπόν, οπότε τα νέα μου αυτά είναι με το live σήμερα. Ήθελα να σου πω ότι τα ανέβασα νέο επεισόδιο. Εδώ βέβαια μεταξύ τώρα είμαστε στο Instagram. Αυτό που βλέπετε τώρα εδώ. Ανέβασα λοιπόν νέο επεισόδιο σήμερα με Malaguti, με αντλία βενζίνη και φίλτρο βενζίνης. Και πήγα έξω και έκανα βιντεάκι motovlog Malaguti και motovlog Renault 19. Τα έχω στην GoPro, δεν τα έχω καν βγάλει στην επιφάνεια εργασία σε αυτά τα βίντεο, είναι μέσα στην κάμερα ακόμα. Έκανα live, θα κλείσει τώρα γιατί με έχει πιάσει και εμένα η πείνα. Όλο μιλάω και μόλις κλείνω live, πάω και κάνω δύο βίντεο και κάθομαι εδώ στους υπολογιστές και κάνω έτσι. Αυτό είναι και να περιμένω την εταιρεία κάποια στιγμή να με πάρει τηλέφωνο να μου πει ότι μπαρκάρεις. Αυτό. Τα Daytona έχουν μέτρια πλαστικά. Ναι, έτσι είναι. Λέει ο επόπτης κύριος Νίκος Καρδέλης. Ο επόπτης του chat. Ωραία, πατάω εδώ, έκανα εκατοστάρικο εγώ εδώ. Ωραία. 18 παρακολουθούν, ναι. Εντάξει, ενδιαφέρον. 13 λέει από εδώ λέει 18. Όχι, είναι παλιό αυτό, θέλει ανανέωση. Το λάπτοπ έχει πίσω σύνδεση ίντερνετ, καθυστερεί λίγο. Πείτε μου ποιο πολύ σας αρέσει. Ορίστε, 24 like.
live, πρώτη φορά τόσο καλό live και 14 παρακολουθούν. Λοιπόν, από τα 6 περιεχόμενα που κάνω στο κανάλι, πείτε μου ποιος αρέσει πιο πολύ. Καβασάκι vs 1000 Born to Travel. Ψηφίστε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Μαλακούτι Spectre 125 GP Phantom Duck. 3. Το Renault 19 με το αυτοκίνητο. 4. Gaming που είμαι Desire Gaming for Life. Έτσι. 5. Νικόλαος Γεωργόπουλος. Το όνομά μου, όπου είμαι ο πρώτος μηχανικός του εμπορικού ναυτικού. Όπα, πέσανε 2 ευρώ από το Σύσφους. Ωραία, γαμώ τα μασάρα, γαμώ. Μου έριξε 2 ευρώ στο μέτωπο έτσι. Να πάω για καφέ. Αλλά πρέπει να έρθω Αθήνα για να το πιούμε μαζί. Νούμερο 5 λοιπόν, πρώτος μηχανικός του εμπορικού ναυτικού και νούμερο 6 όπου είναι ο Plotagon. Είμαι Plotagonist, έτσι, είμαι Plotagonist, φτιάχνω βίντεο Plotagon. Τώρα είμαι Desire, έχω ντυθεί Desire, ξέρω εγώ, game. Κοίταξε τώρα εδώ, κοίταξε τα μήνυ σου, κοίταξε εδώ. Κερασμένο το καφεδάκι μας, γάμω τα βασάρα γάμω. Ο Σύσφους, Σύσφους από Αθήνα. Να σε καλά, 2 χιλιάρικα, μου ρίξε 2 χιλιάρικα. Τώρα τι να κάνω, σκοθώ να χορέψω. Σου λέει, μου ρίξε 2 ευρώ και χόρεψε, ξέρω. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, 13 άτομα βλέπουν, 25 like και 2 ευρώ. Και 2 ευρώ. Κάτσε να πάω λίγο στον καθρέφτη να σου δείξω. Πρώτη φορά το βλέπω. Πάω από εδώ στον καθρέφτη. Βλέπεις πως γίνεται το live. Έχω το τρίποδο και το κινητό. Και όταν πάω κοντά στην κάμερα, σου λέει εδώ πέρα, σου λέει εδώ 2 ευρώ, λέει 2 ευρώ, 25 like, 14 βλέπουνε. Αυτό. Okay. Άντε, η ώρα τώρα είναι... Είναι 3 και 4 η ώρα, 2 και μισή ξεκινήσαμε, να το κάνουμε μέχρι 3.30 θα δούμε. Ωραία. Για να μην σου παίξω τώρα gameplay εδώ πέρα, live gameplay. Αν και δεν είμαι έτσι ακόμα οργανωμένος για να κάνω live. Θέλω λογισμικό ODS. Ξέρω, κάτσε να σκώσω λίγο την καρέκλα. Εκεί. Born to travel, γεια σου ρε Γιάννη. Μπήκε λοιπόν ο υπόπτης νούμερο 1. Γιάννη, πια έχουμε 5 υπόπτες στο κανάλι και μπήκε ο Πούγκο Πούγκα, πολύ καλός συνδρομητής, έχει λίγο ξαφανιστεί από το κανάλι. Κάτσε να ξαναβγάλω τα ακουστικά. Νούμερο 2 υπόπτης μετά τον Πούγκο Πούγκα είναι ο Γιάννης, που είναι σύντροχος και συνταξιδιώτης με τον Benelli DRK 502, μόλις μπήκε στο chat. Ο Σπύρος ο Γιωργάτος ο DJ Άκης μου έχει δείξει 2 φορές ένα αντίφραγκο, 2 ευρώ, 2 φορές. Τέταρτο κάναμε τον Καρδέλη, 5 κάναμε και τον Σύσφους και ξέχασα κάποιον, έχουμε τώρα 5 επόπτες, 5-6 επόπτες. Okay. Γιάννη, σήμερα μπήκαν άλλοι 2 επόπτες και έπεσε και άλλο αντίφραγκο στο chat. Αν πάω Αθήνα θα πρέπει να πιω καφέ, στείνω συνέχεια το κινητό, κάτσε λίγο να το φτιάξω ρε παιδί μου εκεί πέρα. Εντάξει. Γιατί είναι αυτό η βάση που... Α, θα κατεβάσω λίγο την καρέκλα εκεί. Ωραία. 17 βλέπουν, ναι. Είμαστε σούπερ, ναι, είμαστε σούπερ. Πάμε για ταξίδι πάλι με Μαλακούτι, με Μαλακούτι λέω. Με Benelli, 502X. Λοιπόν, μπήκε ο κύριος Γιάννης που ταξιδέψαμε μαζί, που λέει και οι τρεις ήμασταν υπέροχοι. Ταινιάρες που ταξιδέψαμε με Μαλακούτι, με Benelli. Γιατί είναι Benelli, Μαλακούτι, σε γιώτα τελειώνουν και τα δύο. Και με το Honda, το Crossrunner που κάναμε στη γέφυρα του Ρίου. Με αυτά. 1800 πήρα και 4 συνδρομητές από το live, πήρα και 2 ευρώ. Καλά είμαι. Καλά είμαι από τα μάτια. Αν και δεν τα κάνω και τα λεφτά όλα αυτά, ξέρετε τι δουλειά κάνω και αυτά. Λοιπόν, θέλω να είμαι στο chat. Στο chat, το δικό μου το chat. Εκεί. Φύγαμε, πάμε ταξίδι πάλι. Φύγαμε, ναι. Γιάννη, ανά πάσα στιγμή περιμένω να με πάρει η εταιρεία να μου πει για βαπόρι. Όχι για βαπόρι. Το ξέρω το βαπόρι πια ποιο είναι, να μου πει ότι μπαίνω μέσα, ρε παιδί μου αυτό. Περιμένω να πάρει στιγμή. Άμα δεν γίνει μέχρι την Παρασκευή, αύριο έχω το Kawasaki vs 1000 με ένα ακόμα full deposit. Λοιπόν, ανακοίνωση live. Το Kawasaki vs 1000 έχει full deposit βενζίνη, η Ρένα έχει 25%, το Μαλαγκούτι είναι σχεδόν άδειο. Σήμερα έκανα βόλτα με το Renault 19. Γιάννη, θα δεις σε λίγο βίντεο με Μαλαγκούτι. Έκανα βίντεο. Τα έχω εδώ μες στην κάμερα τα αρχεία. Και με τον Μαλαγκούτι και με τη Ρένα έκανα, οπότε πολύ καλές μέρες στην Πάτρα, πολύ καλή λιακάδα. Οπότε αύριο ένα τεπόζιτο γεμάτο έχω Kawasaki vs 1000, περιμένετε κάποια ταινία μου το ταξιδιωτική με το Kawasaki vs 1000. Αυτό, να πας μην μπορεί να πάρει τηλέφωνο για να μπαρκάρω. Αυτά. Τι άλλο να πούμε. Για ψηφίστε από κάτω που είπαμε. Ανέβασε το βίντεο με το... Εννοείται, ναι, τώρα μόλις κλείσει το live αυτό. Θα ανεβάσω βίντεο με Μαλαγκούτι και με Ρένα.
Όπως πάντοτε εδώ, αυθέντικ, ξέρετε, αυθέντικ να είσαι αυθεντικός. Και όλα πάνε καλά. Τυχαία έχω τέτοιες μπλούζες, ρε γάμο, τα βάσανε. Μία έχω αυθέντικ, αυθεντικός, και μία λέει, που λέει original, limited edition. Αυτά τα footer που έχω. Ωραία. Τι ώρα είναι? 3:20. 2:20 το ξεκίνησε το live, είναι περίπου μία ώρα. Τι άλλο, ρωτήστε με κάτι άλλο στα chat από κάτω, τι άλλο να απαντήσω. Ωραία, 2 ευρώ. Βέβαια θα κάνει πολλή ώρα για να το δω αυτό το 2 ευρώ στα κέρδη μου και τα λίγα τα παίρνει και το YouTube, να ξέρει εσείς που είστε, ο 1.44 είναι τα δικά μου τα έσοδα από αυτό. Να σου πω, να τα είναι ψηλό πράγματα. Limited edition, Νικόλα μου, γιατί είσαι ξεχωριστός άνθρωπος με ξεχωριστές ικανότητες. Απλά είμαι ο εαυτός μου, αυτό. Και απλά είμαι γεννημένος για να ταξιδεύω. Έχω, ρε παιδιά, πάει 90 πωλήσεις στον κόσμο. 90 πωλήσεις στον κόσμο. Το καταλαβαίνεις αυτό? Υπάρχει βίντεο στο YouTube, να πάτε να το δείτε, που δείχνω με το Google Maps. Έχω κάνει το Google Earth, το έχω κάνει βίντεο στο YouTube, που πάει από πόλη σε πόλη, γυρνάει το Google Earth και είναι 90 διαφορετικές πόλεις. Βραζιλία. Τι να σου λέω τώρα, να το πιάσουμε από πάνω. Έχω πάει Vancouver, Seattle. Έχω πάει Oakland, δηλαδή Los Angeles. Έχω πάει στο Μέξικο, έχω πάει στον Παναμά, έχω πάει στον Άγιο Δομήνικο, που μια φορά ξεπάρκαρα από τον Άγιο Δομήνικο, νησάκι μέσα στην Καραϊβική, που θυμάμαι η πτήση ήταν Άγιος Δομήνικος, Μαϊάμι, Στουγκάρδη, Αθήνα. Έχω πάει άπειρες φορές παρακάτω, Αργεντινή. Πέρσι που είχα ακόμα το Kawasaki Vs 300, έκανα βλόκα από την Αργεντινή, από την πόλη στο Ροζάριο, που ήταν ένα παρκάρο από την Αργεντινή μέσα στο ποτάμι στο Ροζάριο. Ο Ροζάριο είναι η πόλη του Μέση. Και έμενα 3 νύχτες ξενοδοχείο και έκανα πολλή βίντεο στο YouTube από εκεί πέρα. Ανατάζεψα αυτά τα κανάλια. Ήταν με το 300 το Kawasaki, που έψαξα και στο Google Maps. Λέει τι έχει να δω εδώ πέρα. Λέει το σπίτι του Μέση ήταν εκεί πέρα. Δεν πήγα να το δω τελικά. Έχω πάει πολλές φορές Ντουμπάι, εκατομμύρια φορές Ντουμπάι, που λέει ο λόγος, και Ντόχα, Κατάρ, γιατί είναι συνέχεια οι πτήσεις. Όταν πάω να μπαρκάρω στην Κίνα, συνήθως οι πτήσεις είναι Αθήνα, Ντόχα, Οζάκα, ξέρω εγώ. Αθήνα, Ντόχα, Πεκίνο. Συνέχεια έτσι όταν πάω να μπαρκάρω Κίνα, όταν πάω για Ιαπωνία. Και τώρα η πτήση τι θα είναι? Θα είναι κάτι Ντόχα, Οζάκα. Κάτι τέτοιο θα είναι. Οζάκα, και μετά με αυτοκινητάκι εκεί πέρα στην Τζουρούκα, η Ιαπωνία που πάω. Αυτά. Τα πάθη μου τα κάνω βίντεο. Έχω πάθος με το Kawasaki Vs 1000, το κάνω βίντεο. Με το Μαλαγκούτι το κάνω βίντεο. Με το Renault 19, που μετά σε λίγο καιρό θα πάρω όλο αυτοκίνητο. Με το gameplay που παίζω το παιχνίδια, με τη δουλειά μου και με το Protagon. Το Protagon μου αρέσει πάρα πολύ, ρε φίλε, τα Protagon. Το Protagon, το βίντεο το χθεσινό που, αν δείτε, το είδατε πώς έγινε. Το κινητό κρατούσα εδώ στα χέρια και μιλούσα. Με το κινητό γίνεται όλο. Βέβαια έχει Protagon και για web έκδοση, που την κάνει στον υπολογιστή. Αυτά. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο σκηνικό. Ξαναβάζω το τρίποδο πάνω εδώ στο στρώμα στο πλευράτι, για να με βλέπεις και λίγο από εδώ, και ξανά το κινητό έτσι λίγο προς τα πίσω. Εδώ πέρα είμαστε, να απαντήσω εγώ στο chat. 15 παρακολουθούν τώρα. Όνειρο ζωής. Ναι, λοιπόν, τα έχω απαντήσει όλα. Okay. Λοιπόν, αυτά. Να το κλείσουμε το live. Εντάξει, κάνει μία ώρα τώρα, γιατί θέλω και εγώ να πάω φάω και να φτιάξω δύο βίντεο για να τα δείτε. Έχουν κόπο και εδώ να γίνουν αυτά. Βέβαια τώρα θα είναι λίγο εύκολο το edit, γιατί και με το Μαλακούτι και με τη Ρένα είναι ένα μονοκάμερο βίντεο, ένα βίντεο που θα το βάλω στο Filmora και θα το κάνω edit και θα δείτε το περιεχόμενο. Λοιπόν, δεν βλέπω να μου γράφετε κάτι άλλο στα σχόλια. Λοιπόν, και πάλι εσείς που σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 2 ευρώ. Να είστε καλά. Το κλείνουμε λοιπόν το live. Εντάξει, πήγε πολύ καλά. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω κάθε μέρα 2,5 ώρα ένα live. Κοίτα τι ώρα που γράφει τώρα εδώ, έτσι, με φόντο πίσω το Born to Travel. Και μην ξεχνάτε ποτέ, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, έτσι, τα πάντα είναι υποσυζήτηση. Περιμένω το βίντεο. Ναι, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Κλείνω λοιπόν. Κλείνουμε το live και πάω να φτιάξω δύο βίντεο. Σε κλείνω με φόντο από εδώ το YouTube studio μου και τους υπολογιστές μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, όχι μάλλον, τα λέμε στο επόμενο live. Βλέπω το live πιο πολύ είναι μεσημέρι παρά βράδυ, οπότε δεν θα κάνω 8.30 ώρα το βράδυ για να ξεκουράζουμε και λίγο. Περιμένετε ένα live κάθε μέρα 2.30 το μεσημέρι. Πιστεύω θα το κάνω 2.30 αύριο Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο όχι. Και μετά μπορεί να φύγω από Δευτέρα, μπορεί να πια να πάω στο καράβι, δεν ξέρω. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Κλείνω. Πατάω από εδώ πάνω το χ στη γωνία και το κινητό κλείνει το live. Άντε, γεια.